Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετρηθήκαμε, γιατί όλοι μιλήσατε για μέτρημα. Μετρηθήκαμε, αναμετρήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την νεολαία της χώρας μας, αναμετρήθηκαν οι προθέσεις της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι κατευθύνσεις και οι οδηγίες για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, αναμετρήθηκε η παράταξη των φοιτητών που παλεύει για δημόσια δωρεάν υγεία και πτυχία με αντίκρισμα και τελικά αναδείχθηκε η πασπουδαστική κίνηση συνεργασίας σε πρώτη δύναμη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά χτες με ποσοστό 33%. Με δεύτερη την ΑΚΕΟΥ Δάπνου Δουφουκού του κ. Γεωργιάδη μόλις με 25%. Να λοιπόν ότι τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα αρχίζουν και φαίνονται στον ορίζοντα και τα βάζει η νεολαία μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες οι συζητήσεις που γίνονται γύρω από τα νομοσχέδια μου δημιουργούν μεγάλο ερωτηματικό, γιατί όταν αλήθεια έχουν κυβερνήσει ή έχουν διαχειριστεί για λογαριασμό της εξουσίας του κεφαλαίου τα υπόλοιπα κόμματα και όλα αυτά που υποκλίνονται στις επιταγές των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα προηγούμενα χρόνια την πατρίδα μας. Και πράγματι θυμάμαι καλά ότι έχουν διαχειριστεί τη σκυτάλη σε αυτό το πολιτικό γαϊτανάκι ψηφίζοντας αντιλαϊκούς, αντιδραστικούς, φορομπηχτικούς νόμους. Και σήμερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση αποδέχονται τις κυρίαρχες επιλογές, επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς γιατί λατρεύουν, υποκλίνονται στο ίδιο άδικο, εκμεταλλευτικό σύστημα που σαπίζει καθημερινά, που τρώει από τα σπλάγνα του για να ζήσει, που ονομάζεται καπιταλισμός και που σήμερα έχει φάει τα ψωμιά του και έχει κάνει τον κύκλο του. Και όχι μόνο αυτό, αποδεικνύεται καθημερινά πως το φάρμακο που προσπαθούν να ανακαλύψουν και να χρησιμοποιήσουν οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σώσουν τον καπιταλισμό, τι είναι? Είναι φαρμάκι για τις ζωές του λαού μας. Κρίση, κορονοϊός, μπούκωμα των μονοπωλίων και των πολυεθνικών με χρήμα, πληθωρισμός την επόμενη μέρα, χαμηλή μισθή, φορομπηχτική πολιτική φοροαφέμαξη, τεκμήρια διαβίωση στους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, περικοπές συντάξεων, μισθών, ένφια, φόροι, αδιέξοδα τεράστια στην ικανότητα που έχει τον οικοκυριό να αντιμετωπίσει και να λύσει τα βασικά του ζητήματα. Είναι γεγονός πως σήμερα, για να μιλήσω λίγο για κάποιες τροπολογίες. Έχουμε δύο, τις οποίες θα ήθελα να κάνω μια ξεχωριστή τοποθέτηση. Όσον αφορά για το άρθρο 6 της τροπολογίας με γενικό αριθμό 178. Εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτά που κάνετε, κύριοι της κυβέρνησης, γιατί είναι φανερό ότι εδώ παίζεται παιχνίδι προεκλογικό και μάλιστα με ένα μηχανισμό που αντί να το χρησιμοποιείτε για την αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος, το στρέφεται απέναντι στο λαό. Σε αυτά λοιπόν τα παιχνίδια που πίσω τους κρύβουν και άλλες προεκτάσεις, είμαστε αντίθετοι. Για το λόγο αυτό λοιπόν, λέμε κατά στο άρθρο 6 της τροπολογίας. Επίσης λέμε κατά και στο άρθρο 5, με παρόν στα άρθρα 1, 3 και 4, ενώ λέμε ναι στο άρθρο της τροπολογίας το δεύτερο. Επειδή όμως η τροπολογία ψηφίζεται ενιαία και όχι κατάρθρο, γι' αυτό το λόγο σε όλη την τροπολογία αυτή θα τοποθετηθούμε με παρόν. Στη δεύτερη τροπολογία θα ψηφίζαμε παρόν, αλλά λόγω των άρθρων 2 και 3, που είναι εντελώς απαράδεκτα, τοποθετούμαστε κατά. Και για να βάλουμε και ένα ζήτημα, για να ξέρετε τι μας περιμένει. Κάθε νομοσχέδιο που έρχεται σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένες προεκτάσεις, στόχους και προοπτικές. Και το είπαμε και σε όλες τις επιτροπές, το είπαμε και στην πρωτολογία μας. Εξασφάλιση πεδίου κερδοφορίας, γρήγορα μελέτες, σχέδια και υλοποίηση αυτών, μπούκωμα των επιχειρήσεων, άμεσα και γρήγορα. Και την ίδια στιγμή ο λαός να πεινάει. Και προσέξτε τώρα να πούμε με δύο άρθρα συγκεκριμένα για την περιοχή της Δυτικής Αττικής που προκαλώ όλους σας να έρθετε να δείτε. Απ' τη μία έχουμε την ανάπτυξη. Επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός, επισκέπτονται περιφερειάρχες, επισκέπτονται οι υπουργοί την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Τα κοντέινερ σκεπάζουν τα σπίτια στη Δυτική Αττική. Το μισό κοντέινερ είναι πάνω από το σπίτι. 40 μέτρα τα κοντέινερ στηβαγμένα στα σχολεία. Στους δρόμους δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ούτε ποδήλατα.
από την υπερσυσσόρευση και αυτή την αναρχία που υπάρχει στη Δυτική Αττική στο όνομα της ανάπτυξης, χωρίς κανένα σχέδιο, χωρίς καμία ρημοτόμηση. Και μάλιστα, ενώ με μεγάλη ευκολία, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρο, ενώ με μεγάλη ευκολία εγκαθίσταται βιομηχανίες, λογιστικ, κέντρα ανακύκλωσης, σκραπατζίδικα στην περιοχή που επιβαρύνουν και το περιβάλλον και τη ζωή του πληθυσμού, χωρίς σχέδιο, λέω, και υποδομές, την ίδια στιγμή μένουν και συνεχίζουν εκτός σχεδίου περιοχές και στον Ασπρόπυργο και στην Ελευσίνα και στη Μαγούλα και στη Μάντρα. Χωρίς νερό, χωρίς αποχετευτικό δίκτυο, χωρίς όβρια λίμματα και υποδομές. Δεύτερον, και εδώ είναι το κερασάκι της τούρτας, αλλά προειδοποιώ και την κυβέρνηση και εσάς κύριε Υπουργέ, αφού ανήκετε στην κυβέρνηση, να είσαστε έτοιμοι ότι δεν θα περάσει. Ο σιδηρόδρομος που θα μεταφέρει για λογαριασμό των δηληστηρίων από τα Λιώσα μέχρι τα Μέγαρα με υπόγειους αγωγούς, νάφθα, κυροζίνη, βενζίνη, πετρέλαιο και αέριο μέσα σε κατοικημένες περιοχές στη Δυτική Αττική δεν θα υλοποιηθεί. Και επειδή το βάζετε για τη ρημοτόμηση, για τη διευκόλυση, για την απολωτρίωση, για να προχωρήσει αυτό το έργο, το οποίο δεν γίνεται για να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες αλλά τις ανάγκες των δηληστηρίων, βάζοντας σε κίνδυνο μεγάλο τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής και την πρόκληση ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, προειδοποιούμε λοιπόν και την κυβέρνηση αλλά και τα αφεντικά της ότι κάτι και τέτοιο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Ο λαός της Δυτικής Αττικής θα προστατέψει τις ζωές της δικές του και των παιδιών του. Και τελειώνοντας, δεν υπάρχει ούτε λύση ούτε φάρμακο για αυτό το άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα παρά μόνο η ανατροπή. Γι' αυτό λοιπόν ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, πρέπει να είναι σε επαγρύμνηση, να ξεσηκωθεί και να καταγράψει αυτή την αγανάκτηση και την οργή του, ενισχύοντας το ΚΚΕ για να ανοίξει ο δρόμος του αγώνα, της ρήξης και της ανατροπής με τα μονοπόλια, τις πολυεθνικές, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ από την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.